Συντρίμμια στο διάστημα η απειλή που εκτοξεύεται από την έκρηξη του Intelsat 33E. Ο ευρωπαϊκός δορυφόρος Intelsat 33E κατέρευσε με μιας. Η Ροσκόσμος παρακολουθεί τα συντρίμμια της συσκευής. Η Ροσκόσμος ανακάλυψε περισσότερα από 80 κομμάτια συντριμμιών από τον κατεστραμμένο ευρωπαϊκό δορυφόρο Intelsat 33E. Η καταστροφή του ήταν στιγμιαία και υψηλής ενέργειας, όπως δήλωσε η διαστημική εταιρεία. Αυτό δημιουργεί απειλή για όλα τα διαστημόπλοια συμπεριλαμβανομένης της ρωσικής ομάδας. Μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των διαστημικών αντικειμένων καταγράφηκε στο τροχιακό επίπεδο του κατεστραμμένου τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου Intelsat 33, αναφέρει η εταιρεία. Οι ειδικοί συλλέγουν πληροφορίες για να εντοπίσουν νέα θραύσματα της καταστροφής του δορυφόρου. Μετά από αυτό, τα αντικείμενα διαστημικών συντριμμιών θα συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς επικίνδυνων προσεγγίσεων στα διαστημόπλοια της ρωσικής ομάδας. Στις 21 Οκτωβρίου, η Ροσκόσμος ανέφερε ότι ανακάλυψε περίπου 20 αγνώστου ταυτότητες διαστημικά αντικείμενα κοντά στο δορυφόρο Intelsat 33, που εμφανίστηκαν εκεί στις 19 Οκτωβρίου. Η διαστημική εταιρεία παρακολούθησε την κατάσταση και μελετά τον κίνδυνο για τους ρωσικούς δορυφόρους. Η αποτυχία του δορυφόρου στις 19 Οκτωβρίου προκάλεσε σημαντικά προβλήματα. Η βλάβη ισχύως οδήγησε σε πλήρη απώλεια του δορυφόρου. Η Intelsat συνεργάζεται με την Boeing και κυβερνητικές υπηρεσίες για να αναλύσει τα δεδομένα και να κατανοήσει την αιτία της βλάβης. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει την ακριβή αιτία. Οι επιπτώσεις στους πελάτες ήταν σημαντικές, καθώς επηρεάστηκαν υπηρεσίες επικοινωνίας σε Ευρώπη, Αφρική, τμήματα της Ασίας, Ειρηνικού. Η Intelsat εργάζεται για να μεταφέρει τους επηρεαζόμενους πελάτες σε άλλους δορυφόρους του στόλου της ή σε δορυφόρους τρίτων. Όσον αφορά τα διαστημικά αντικείμενα, η αποτυχία του δορυφόρου δημιούργησε ένα πεδίο συντριμμιών. Η US Space Force ανέφερε ότι παρακολουθεί τα συντρίμια, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι ταυτοποιήθηκαν τουλάχιστον 80 κομμάτια τεμάχη. Ο δορυφόρος Intelsat 33 παρήχε υπηρεσίες επικοινωνίας που ήταν κρίσιμες για διάφορες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές. Αυτές περιλάμβανε τηλεφωνία και διαδίκτυο, δηλαδή παρήχε συνδεσιμότητα σε απομακρυσμένες περιοχές και υποστήριζε την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου, τηλεοπτική και ραδιοφωνική μετάδοση, χρησιμοποιήθηκε για μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων, εξασφαλίζοντας την κάλυψη όλη τη χώρα. Σε υπηρεσίες δεδομένων, παρήχε υπηρεσίες δεδομένων για επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς, υποστηρίζοντας κρίσιμες λειτουργίες και εφαρμογές. Έτσι, η αποτυχία του δορυφόρου προκάλεσε διακοπές σε αυτές τις υπηρεσίες, επηρεάζοντας την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι πελάτες της Intelsat στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, τηλεοπτικούς σταθμούς και κυβερνητικούς οργανισμούς. Η Intelsat, όπως αναφέραμε, εργάζεται για να μεταφέρει τους επηρεαζόμενους πελάτες της σε άλλους δορυφόρους του στόλου της ή σε δορυφόρους τρίτων, ώστε να αποκαταστήσει τις υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό. Η αποτυχία του δορυφόρου επηρέασε αρκετούς τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα, καθώς ο δορυφόρος παρήχε υπηρεσίες μετάδοση τηλεοπτικών σημάτων. Οι σταθμοί που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν μεγάλους εθνικούς και περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι βασίζονται στον Intelsat 33 για μετάδοση των προγραμμάτων τους. Η αποτυχία του δορυφόρου προκάλεσε διακοπές στις υπηρεσίες μετάδοσης για αρκετούς περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Αν και υπήρξαν αρχικές δυσκολίες, οι περισσότερες επιχειρήσεις βρήκαν ήδη εναλλακτικές λύσεις για να συνεχίσουν τη μετάδοση των προγραμμάτων τους. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη χρήση άλλων δορυφορικών πλατφορμών και την ανακατεύθυνση των σημάτων μέσω διαφορετικών δορυφόρων. Η καταστροφή του δορυφόρου Intelsat 33 αναδεικνύει αρκετά σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, αξιοπιστία δορυφορικών υπηρεσιών. Η αποτυχία ενός δορυφόρου μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διακοπές στις υπηρεσίες επικοινωνίας, επηρεάζοντας επιχειρήσεις και ιδιώτες που βασίζονται σε αυτές για την καθημερινή τους λειτουργία. Δεύτερον, διαχείριση κρίσεων. Η ανάγκη για γρήγορη και αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων είναι κρίσιμη. Η Intelsat πρέπει να βρει εναλλακτικές λύσεις για να αποκαταστήσει τις υπηρεσίες και να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στους πελάτες της.
Τρίτον, ασφάλεια στο διάστημα. Η δημιουργία συντριμμιών από την καταστροφή του δορυφόρου αποτελεί κίνδυνο για άλλους δορυφόρους και διαστημικά αντικείμενα. Η παρακολούθηση και διαχείριση αυτών των συντριμμιών είναι απαραίτητη για την ασφάλεια στο διάστημα. Τέταρτον, επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες. Η ανάγκη για συνεχή επένδυση σε νέες τεχνολογίες και δορυφορικές πλατφόρμες για να βελτιωθεί η αξιοπιστία και η απόδοση των δορυφορικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με ενημέρωση, οι δορυφόροι της ρωσικής κρατικής επιχείρησης Space Communication δεν υπέστησαν ζημιές από τα συντρίμμια του Intelsat 33. Η Space Communication έχει σε γεωστατική τροχιά δύο συσκευές της σειράς Express, 3 Express AMU, 5 Express AM και 2 Express AT. Κανένας από τους 12 γεωστατικούς δορυφόρους της κρατικής δορυφορικής εταιρείας Space Communications δεν έχει υποστεί μέχρι στιγμής ζημιές από τα συντρίμμια του Ευρωπαϊκού Δορυφόρου Επικοινωνιών Intelsat 33, ο οποίος κατέρευσε σε τροχιά το Σάββατο 19 Οκτωβρίου. Από σήμερα, όλοι οι δορυφόροι είναι σε τάξη, αναφέρει η υπηρεσία τύπου της Space Communications. Η Space Communication διαθέτει, όπως αναφέραμε, 12 δορυφόρους σε γεωστατική τροχιά. Η Ροσκόσμος παρακολούθησε περισσότερα από 80 θραύσματα του Ευρωπαϊκού Τηλεπικοινωνιακού Δορυφόρου Intelsat 33 και σημείωσε ότι η καταστροφή του δορυφόρου ήταν στιγμιαία και υψηλής ενέργειας φύσης και ότι τα κινούμενα συντρίμμια δημιούργησαν πιθανή απειλή για όλα τα οχήματα σε γεωστατική τροχιά, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών. Όπως ανέφερε κορυφαίος ερευνητής του Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, η καταστροφή του δορυφόρου πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη εξαρτημάτων καυσίμου. Η πρώτη ανακοίνωση για την αποτυχία του δορυφόρου έγινε από τη Ροσκόσμος, που ανακάλυψε, όπως ανέφερε, μυστηριώδη σώματα κοντά στο δορυφόρο. Όπως είχε αναφέρει σε δημοσίευμα, υπήρξε μία ασυνήθιστη ανακάλυψη στο διάστημα κοντά στη Γη. Μία ομάδα περίπου 20 αγνώστων μυστηριωδών αντικειμένων καταγράφηκε κοντά στο δορυφόρο Intelsat 33. Και πληροφορίες εμφανίστηκαν στο επίσημο κανάλι Telegram της Ροσκόσμος. Τα αντικείμενα ανιχνεύθηκαν χρησιμοποιώντας το αυτοματοποιημένο σύστημα προειδοποίησης κινδύνου διαστήματος και σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, η εμφάνιση έγινε στις 19 Οκτωβρίου, την ίδια μέρα που ο δορυφορικός πάροχος Intelsat ανακοίνωσε τη διακοπή λειτουργίας του λόγω απώλειας πηγής ρεύματος. Ο δορυφόρος Intelsat εκτοξεύτηκε στο διάστημα στις 25 Αυγούστου του 2016, χρησιμοποιήθηκε για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε περιοχές όπως η Ευρώπη, η Αφρική, η Μέση Ανατολή, η Ασία και η Αυστραλία. Ωστόσο, σύμφωνα με μηχανικούς της Boeing που συμμετείχαν στην παραγωγή του, οι πιθανότητες αποκατάστασης της λειτουργίας του δορυφόρου είναι εξαιρετικά μικρές και βέβαια αφού έχει εκραγεί πλέον. Στις 20 λοιπόν Οκτωβρίου, τα διαστημικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν κοντά στο δορυφόρο προκάλεσαν ανησυχία για την ασφάλεια των παρακείμενων δορυφόρων. Η απώλεια της πηγής ενέργειας του Intelsat και η επακόλουθη διακοπή λειτουργίας του σε συνδυασμό με την ανακάλυψη των αντικειμένων υπογραμμίζει στην αυξανόμενη ανάγκη για πιο αυστηρή παρακολούθηση και διαχείριση του διαστημικού χώρου. Οι ειδικοί εργάστηκαν εντατικά για να καθορίσουν τις τροχιακές παραμέτρους των αντικειμένων και να αξιολογήσουν τυχόν κινδύνους για τις διαστημικές επιχειρήσεις. Οι διακοπές λειτουργίας σε δορυφόρους μπορεί να οφείλονται σε πολλαπλούς παράγοντες όπως τεχνικές βλάβες, απώλεια ενέργειας, συγκρούσεις με διαστημικά αντικείμενα ή ακόμα και κυβερνοεπιθέσεις. Στην περίπτωση του Intelsat 33, η ακριβής αιτία της διακοπής λειτουργίας ακόμα δεν έχει γίνει δημοσίως γνωστή. Είναι ελάχιστα τα δημοσιεύματα και ιδίως ειδικά στην Ελλάδα. Οι ειδικοί εξετάζουν όλες τις πιθανές υποθέσεις, συλλέγουν δεδομένα για να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Η διαστημική κοινότητα παρακολουθεί την κατάσταση στενά για να διασφαλίσει την ασφάλεια και αξιοπιστία των διαστημικών επιχειρήσεων. Ο Intelsat ήταν δορυφόρος υψηλής διαπερατότητας σε γεωστατική τροχιά που λειτουργούσε από την Intelsat
και σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από την Boeing Space Systems, καλύπτει την Ευρώπη, την Κεντρική Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αυστραλία από το γεωγραφικό μήκος 60 μοιρών ανατολικά, όπου αντικατέστησε τον Intelsat 904. Ο δορυφόρος είχε μεικτό φορτίο με όλες τις ζώνες να προσφέρουν ευρεία κάλυψη. Και η σειρά χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή επανάληψης συχνοτήτων λόγω μείγματος συχνοτήτων και πόλων σε μικρές στενές δέσμες. Η διακοπή λειτουργίας του μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά, όπως αναφέραμε, από πιθανές αιτίες. Μπορεί να υπήρξαν ακόμα και σφάλματα στο λογισμικό ή στα συστήματα ελέγχου. Επίσης, σύγκρουση με διαστημικά σκουπίδια ή άλλα αντικείμενα είναι πιθανότητα, καθώς και επίδραση από το διαστημικό καιρό. Δεν μπορεί βέβαια να αποκλειστεί, όπως αναφέραμε, η πιθανότητα κυβερνοεπίθεσης που θα μπορούσε να διαταράξει τις λειτουργίες του δορυφόρου. Η απώλεια ενός τόσο σημαντικού δορυφόρου υπογραμμίζει την ανάγκη για αξιόπιστα δίκτυα επικοινωνίας και την ενίσχυση της διαστημικής ασφάλειας. Αναφέραμε τις περιοχές που κάλυπτε ο δορυφόρος και οι χώρες σε αυτές τις περιοχές μπορεί να βίωσαν διακοπές στις επικοινωνίες, επηρεάζοντας τόσο τις κυβερνητικές όσο και τις εμπορικές λειτουργίες, καθώς και την καθημερινή ζωή των πολιτών. Intelsat και η Boeing εργάζονται για να αναλύσουν τα δεδομένα και να κατανοήσουν την ακριβή αιτία της βλάβης, ώστε να αποτρέψουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Η Intelsat χρησιμοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο δορυφόρο για να παρέχει παγκόσμια κάλυψη και υπηρεσίες. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει γεωστατικούς δορυφόρους, GEO. Αυτοί οι δορυφόροι βρίσκονται σε σταθερή τροχιά πάνω από τον ισημερινό και παρέχουν συνεχή κάλυψη σε συγκεκριμένες περιοχές. Χρησιμοποιεί επίσης μεσογειακούς δορυφόρους, MEO. Αυτοί οι δορυφόροι βρίσκονται σε μεσαία τροχιά και προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες και χαμηλότερη καθυστέρηση σε σύγκριση με τους γεωστατικούς και επίσης χαμηλής τροχιάς δορυφόρους, LEO. Αυτοί οι δορυφόροι βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά, χρησιμοποιούνται για εφαρμογές που απαιτούν πολύ χαμηλή καθυστέρηση, όπως η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Το δίκτυο Intelsat χρησιμοποιεί διάφορες ζώνες συχνοτήτων, όπως η C-band και η U-band και η A-band, για να παρέχει αξιόπιστη και υψηλή απόδοση συνδεσιμότητα σε διάφορους τομείς, όπως η μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων, οι κινητές επικοινωνίες, η ναυτιλία και η αεροπορία. Η καταστροφή δορυφόρων σε γεωστατική τροχιά είναι σπάνιο φαινόμενο σε σύγκριση με παρόμοια περιστατικά σε χαμηλή τροχιά της Γης. Ο δορυφόρος Intelsat 33E που εκτοξεύθηκε το 2016 είχε εκτιμόμενη λειτουργική ζωή 15 ετών. Ωστόσο δεν ολοκλήρωσε φυσικά την προγραμματισμένη διάρκεια ζωής του και είναι ενδιαφέρον ότι και ο πρώτος δορυφόρος αυτής της σειράς, ο Intelsat 29E, επίσης δεν ολοκλήρωσε την προγραμματισμένη διάρκεια ζωής της. Απέτυχε το 2019, δηλαδή μόλις 3 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του. Η αιτία ήταν είτε χτύπημα μετεωρίτη είτε σφάλμα καλωδίωσης. Στο σπάνιο λοιπόν αυτό περιστατικό, ο δορυφόρος, σημαντικός δορυφόρος αυτός επικοινωνιών, έχει καταρρεύσει και περιτριγυρίζεται από ένα σύννεφο συντριμιών σε τροχιά. Η μόλυνση της γεωστατικής τροχιάς έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Τα συντρίμμια από τον απενεργοποιημένο δορυφόρο Intelsat 33 αναφέρθηκαν καταρχήν στο τροχιακό του επίπεδο σαν αγνώστων στοιχείων διαστημικά αντικείμενα από τη Ροσκόσμος. Ένα αυτοματοποιημένο σύστημα προειδοποίησης για επικίνδυνες καταστάσεις στο διάστημα κοντά στη Γη αναφέρθηκε και ειδικοί συλλέγουν πληροφορίες για να κατανοήσουν το βαθμό επικινδυνότητας. Τα αντικείμενα, αφού ληφθούν για σταθερή παρακολούθηση, θα συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς επικίνδυνων προσεγγίσεων σε δορυφόρους του ρωσικού τροχιακού αστερισμού, αναφέρει ανακοίνωση της Ροσκόσμος. Όπως προαναφέραμε, ο δορυφόρος Intelsat 33 σχεδιάστηκε για να παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αυστραλία και κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2016. Η σουηδική εταιρεία SatCube χρησιμοποιεί αυτό το δίκτυο δορυφόρων κυρίως για να παρέχει δορυφορικά τερματικά και έχει ήδη παραδώσει περίπου 100 τερματικά στην Ουκρανία για να εξασφαλίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περιοχές
που πλήττονται από τις συγκρούσεις.